πέντε στη World Party Κροασία 2019. Και τώρα θέλω να σας κάνω ένα room tour, καμπίνα tour. Γεια! Hello! Έχει δύο κρεβάτια. Εδώ πέρα, Θέα. Είναι σαν ξενοδοχείο μέσα. Έχει και τηλεόραση. Hey. Και εδώ πέρα είναι το μπάνιο. Νιστάζουμε πάρα πολύ, είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Γιατί ξεκινήσαμε με λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη στις 2 η ώρα το ξημέρωμα. Οπότε κοιμηθήκαμε μέσα στο λεωφορείο. Κοιμηθήκαμε. Τώρα νιστάζουμε, μπορεί να κοιμηθούμε λίγο. Και μετά να ανέβουμε πάνω όπου θα ξεκινήσει το πάρτι. Έχουμε έρθει για φαγητό. Θα ξεκινήσετε χωρίς τον καπετάνιο, δεν γίνεται. Καλώς ορίσατε στη World Party Κροασία 2019. Πέρσι που είχαμε έρθει στην Μύκονο, φορούσες αυτή εδώ την μπλούζα σε μια βόλτα που είχαμε κάνει. Ναι. Περίπου τέτοια ώρα, ναι! Και εγώ φορούσα αυτά τα γυαλιά όταν στα έφερα στη Μούρη κατά λάθος στο beach bar. Την ώρα που χόρευα και τίνγκ! Τυχαίο, δεν νομίζω. Στο κανάλι της Κατερίνας. Καλημέρα, μα γίνεται να μην πούμε. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να σας δείξουμε το κουτάντασι. Γιατί κάνω λάθος το δικό σου. Ναι, κάνω λάθος. Τι γίνεται. Κουσάντασι. Κουσά, σα. Είμαστε στο κουσάντασι. Αχ, δες και εδώ τι ωραία οι πόρτες. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίες οι πόρτες. Δες και εσύ γεια στην Κατερίνα. Γεια.
Η Έλληνα έχει κάτι πλούν να βάλει και είπε: μια μου με δεσελίνο και να βάλω και το κόκκινο κρεγιόν. Να το κοτσάρω εκεί. Να μην πάω στο κουσάντα ή απλή. Ρε, όχι. Όχι. Δεν γίνεται να το έχω αγοράσει τζάμπα το κόκκινο. Κάπου να το βάλω. Μπράβο. Εδώ την κορδέλα, παρακαλώ. Τέλεια. Να κάνουμε και outfit. Λοιπόν, outfit of the day. Το κόκκινο κρεγιόν ταιριάζει με αυτό το κόκκινο. Με αυτή τη λεπτομέρεια. Τέλειο. Θες να δείξεις και εσύ outfit? Εννοείται πως θα δείξω. Να, το δικό σου ξέρει πολλά. Εγώ επειδή ήρθα στο κουσάντασι, είπα να βάλω κάτι αντίστοιχο. Κάτι γιαπωνέζικο τέτοιο. Τα μπέρδεψα, αλλά. Και αυτό είναι το δικό μου outfit. Μπράβο, μου αρέσει. Λαγκιά θα κάνει. Μην τα. Από το κουσάντασι πήρα διάφορα γλυκά, έτσι διάφορα περίεργα που δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα. Οπότε λέω να κάνω ένα βιντεάκι σε κάποια φάση με τουρκικά σνακ. Αυτά φαίνονται πολύ ωραία. Θέλουμε το λιμανίδι όμως. Καθίστε. Να ξεκινήσω να βλογκάρω, να βλακάρω, κάτι τέτοιο. Θα περιμένουμε λίγο. Γιατί μπορείς. Γιατί να στον άλλο να κάνω πολύ και να στον άλλο. Τι βγάζουμε τώρα, βίντεο. Ναι, βίντεο και μπορώ να το κάνω. Θέλαμε να πάμε εκεί. Είναι λίγο μακριά, θεωρώ. Ξεκινήσαμε να προχωράμε κατά εκεί, αλλά τελικά πήραμε ταξί, γιατί ήταν πολύ μεγάλη απόσταση και δεν μπορούσαμε να ανέβουμε μέχρι πάνω με τα πόδια. Οπότε τώρα πάμε στο σπήλαιο της αποκάλυψης. Έχουμε έρθει σε ένα υπέροχο καφέ. Έλα, Γιώργο. Δείτε λίγο, Θέα. Wow. Πήγαμε μόλις από την Πάτμο, γυρνάμε πίσω στο πλοίο. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, μας άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα το πρόγραμμα έχει φαγητό και πάρτι. Το μωράκι βάζει τα κλάματα και τη λέει: «Πόρε, πού στείτε τα μιλάω, θα μεγαλώσω». Δεν μπορώ να πάω με ύφο στο σκυλάκι μου, τι λέει η κουτάβη. Είναι δικό σου, δεν το πειράζει, μαγιά. Σε καλή μαγιά. I'm gonna
Ηράκλειο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα κάνουμε μια βολτίτσα, θα κάτσουμε σε κάποιο καφέ. Ξυπνήσαμε λίγο αργά γιατί χθες κοιμήθηκαμε αργά. Πάντως τώρα φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και το Ηράκλειο. Αυτό, επίσης πεινάω. I am hungry. Καλά, αυτά τα πλάνα που κάνω κάθε φορά. Λοιπόν, Deliveras πρώτης κλάσης, εδώ, Κρήτη παιδιά, προσφέρουμε κλαμπ, διάφορα τέτοια και νερά, καφέδες, τα ό,τι θέλετε, δεν προλάβαμε να δούμε και πολύ το Ηράκλειο. Νομίζαμε ότι έχουμε χρόνο, αλλά τελικά δεν προλάβαμε. Στο μαγαζί πήραμε να φάμε και τελικά το πήραμε πακέτο. Εντάξει, δεν πειράζει, θα φάμε στο πλοίο. Περιμένω να πει το σενιόρες και σενιόρες. Πάμε στα Τωρίνη. Εγώ πρώτη φορά και ανυπομονώ πάρα πολύ. Νομίζω. Λένε ψέματα, θα πάνε στη χώρα και λένε θα κάνουμε πάρτι. Ναι, όντως βόλτες θα κάνουμε πιο πολύ. Παρίτσια! Γεια σας! Αγόρια! Είσαι δικός μας, Ελένα. Ανυπομονή! Ντροπή, ντροπή! Όχι πάλι. Ανυπομονή! Το ξέρα, ρε φίλε! Το ξέρα! Καλά, καλά, γεια! Ανυπομονή, δεν τσαντορίνη! Αυτό έχει πολύ καλύτερη ποιότητα. Αυτό είναι αρκετικό για το πλήρωμα να ανοίξει. Η τιμή του γλυκού. Κάνω vlog. Ναι. Ήμουν στη μέση. Κάτσε να γυρίσω. Τώρα είδα το μήνυμα που μου έστειλε αν θα κάνουμε λογίτα. Ναι. Ζητάω ταπεινά, συγγνώμη, δεν γνώριζα τι YouTuber, ξέρω μόνο τι αφίλητο κοριτσιό. Πώ έλεγα να σε κάνω subscribe τώρα. Κατερίνα, όπου 22 λέγεται αυτό το κανάλι που τραβάω τώρα. Αλλά έβαλε ένα πρόλεπτο. Α, εσεί είστε. Α, εσεί είστε που μα πηδάτε στα views. Καλησπέρα. Τέλεια. Και η άλλη φίλη σου. Η Αντωνία. Η Αντωνία, ευχαριστώ. Εγώ είχα πάει στο Ρίο τη Νέο Κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα στη Δάφνη κοντά. Ωραίος ο Κάλλης, θα πάει στην Ψαμπιά του Κάλλη. Wow, τι υπέροχη θέα. Πάμε, πάμε. Πάμε, παιδιά, να σας δούμε και το βράδυ. Ναι, να μην μείνουμε. Πάμε. Κατεβαίνουμε με τα πόδια επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο στο τελεφερίκ και επειδή η ώρα έχει περάσει και πρέπει να προλάβουμε το πλοίο, το έχουμε πάρει ποδαρά. Πονάει η μέση μου. Έχει άπειρα σκαλιά, αλλά έχει ωραία θέα. Vlogging. Λοιπόν, έχουμε φραουλίτσα εδώ. Έχουμε φραουλίτσα, την αγαπημένη μας φραουλίτσα. Συγκινήθηκες εδώ. Έχουμε και τον influencer της καρδιάς μας, Γιώργο. Πλήσιμο είναι αυτό το παιδί, δεν μιλάει ποτέ. Ε, είναι σκοτώρα στην κάμερα. Και ετοιμαστείτε για το τι έρχεται μετά. Κάτσε, κάτι έχει πάθει, αφού σε έχει κολλήσει. Ξύπνα. Για καρπούζι, πες το. Να, πάμε για καρπούζι, αλλά καρπούζι. Αυτό το καρπούζι, hello! Αυτό το καρπουζάκι θα το φάμε όλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα. Σε αυτή τη φάση, συγγνώμη, κατεβείτε έναν όροφο κύριε. Σε αυτή τη φάση να τονίσω ότι ο Γιάννης από εδώ έχει φάει όλο το καρπούζι του κρατήρα. Όλο, δεν έχει αφήσει για κανέναν άλλο επιβάτη, κανέναν. Υπερβολική. Ναι, ναι, υπερβολική. Τέσσερα καρπούζι έφαγες, δύο καρπούζι ή τρία. Ολόκληρα έτσι, κομμάτια, ολόκληρα καρπούζια. Δεν θυμάμαι, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ ψωνορίσαμε όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Περάσαμε υπέροχα όλοι μας. Έχουμε ακόμα πάρτι το βράδυ, εννοείται. Τα λέμε στο πάρτι. Πώς κλείνουμε? Από πίσω περιμένω. Από εδώ. Είτε φράουλες δυνατά και κλείνουμε. Φράουλες! Όταν λέγαμε πριν για καρπούζι, εννοούσαμε ότι τρώμε καρπούζι. Παίρνει το δύο μάικ. Αυτά εδώ τα έχει πάρει ο ανώμαλος για μόνο του, για την πάρτι του. Εμείς θα πάμε πάλι πια τέλος. Δεν έχει φάει όλο το καράβι καρπούζι, τρώει μόνο αυτός. Παρακαλώ λίγο, εντάξει, εγώ δεν τρώω γλυκά. Τρώω τα γλυκά, εγώ τρώω καρπούζι, αυτό το γλυκό. Εν τω μεταξύ, πονάει τόσο πολύ το κεφάλι από το πρωί. Ο Γιώργος πήγε να μου φέρει ένα τεπών γιατί δεν. Φυσάει επίσης και έχω ξεμαλιαστεί. Τέλεια πράγματα γενικά, καλά περνάμε.
Ο σκύμος ερήφθη. Να συνεχίσουμε εδώ. Την επόμενη μέρα, μόλις μπήκα σπίτι, εχθές μετά το πάρτι φύγαμε γύρω στις 3 η ώρα και το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά γύρω στις 6.30, οπότε κοιμηθήκαμε πάρα πολύ λίγο. Αλλά πραγματικά περάσαμε υπέροχα. Και αυτό εδώ το vlog έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!